Μανώλη, ανέβρετσκα, για κατέ. Πήραμε πάλι ένα πεντάλεπτο από το χρόνο σας, προκειμένου να περιμένουμε τον κόσμο ο οποίος έρχεται έτσι συνέχεια. Κύριε Λογιμότατε, εκπρόσωπε του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου, κύριε Δωροθέου, κυρία Πρόεδρε της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τίνου, Δημοτική Σύμβουλη, αγαπητοί μας προσκεκλημένοι, συνάδελφοι εν ενεργεία και μη όλων των σχολείων που σήμερα τιμάτε την γιορτή της λήξης, αγαπητοί μας γονείς και παιδιά. Σήμερα δεν τελειώνει απλά μια σχολική χρονιά, αλλά ολοκληρώνεται μια προσπάθεια που ξεκινά μερικούς μήνες νωρίτερα. Ήταν ένα ξεκίνημα δύσκολο από πλευρά στελέχωσης σε προσωπικό, αλλά και μια χρονιά με ιδιαίτερη ιστορική σημασία για το πρώτο δημοτικό σχολείο Τίνου, αφού ολοκληρώθηκε η επέκταση του κτηρίου που βλέπετε, το οποίο ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2014. Από τα μέσα του Νοέμβρη μέχρι και τις γιορτές σηκώσαμε όλο το βάρος όχι μόνο της μετακόμισης των τάξεων που ήρθαν στο νέο διδακτήριο, αλλά και της παραλαβής του νέου εξοπλισμού σε όλες τις τάξεις στο υπάρχον παλιό διδακτήριο. Παρ' όλα αυτά όμως, τίποτε δεν μείωσε στο ελάχιστο το παιδαγωγικό έργο των δασκάλων. Όλοι οι συνάδελφοι, νέοι αλλά και παλιοί, εργάστηκαν με τον ίδιο ζήλο, την ίδια μεθοδικότητα και όρεξη, ώστε να οδηγήσουν τους μαθητές τους στους δρόμους της ανακάλυψης της γνώσης, να τους καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη, να γεμίσουν την καρδιά τους με αγάπη και να φροντίσουν ώστε το κεφάλι τους να είναι όχι μόνο καλοφτιαγμένο, αλλά και καλογεμισμένο και με γνώσεις, αλλά και με αρετές, όπως ο σεβασμός, η ευγένεια, η υπευθυνότητα, η αγάπη, η εκτίμηση, η μεγαλοψυχία, η ανοχή, η διάθεση συγχώρησης. Οι μαθητές μας, στη διάρκεια του ορολόγιου προγράμματος και στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, συμμετείχαν σε 12 προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων με θέμα την τοπική ιστορία, το μάρμαρο, ως υλικό που διαμορφώνει την τοπική κοινωνία και παράγει πολιτισμό, προγράμματα για την υγεία, το μαγικό κύκλο των συναισθημάτων, μαραθώνιο ανάγνωσης και πολλά άλλα προγράμματα, και πήρε μέρος οι μαθητές του, πήραν μέρος και σε 4 πανελλήνιους μαθητικούς διαγωνισμούς. Μιλάω για τους μαθητές της 5ης και της 6ης. Στο διαγωνισμό μαθηματικών ο μικρός Ευκλήδης, αποτυπώνοντας τις 4 εποχές, φίλοι του ελληνικού νησιού και της θάλασσας, η Κύπρος δεν ξεχνώ. Ένα πρόγραμμα στο οποίο μάλιστα ο μαθητής της 6ης Μάρκος Βιδάλης του Νέστορα και της Κρυσταλλίας κέρδισε την πρώτη πανελλήνια θέση στην Ελλάδα μεταξύ των μαθητών της 6ης που συμμετείχαν από 400 σχολεία της πατρίδας μας. Παρόλες τις συγκυρίες αυτές λοιπόν, οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος φέτος, θα έλεγα, μέσα από όλες τις ιδιαιτερότητες της χρονιάς, έδωσε τις δικές του εξετάσεις και πήρε άριστα, αφού λειτουργήσε με μεθοδικότητα, συνεργασία, αλληλοσυμπλήρωση, κατανόηση και καλοσυνάτα και με ευχαρίστηση ανταποκρίθηκαν σε πολλά απογευματινά καλέσματά μου που απαιτήθηκαν για να γίνει μετακόμιση και πάνω απ' όλα για την αγάπη που τους διέκρινε για τους μαθητές. Αυτό το συστατικό που πρέπει να μας διακρίνει όλους μας καθημερινά. Δεν θα σας πω άλλα, γιατί τα παιδιά έχουν ετοιμαστεί να σας πούν πολύ περισσότερα. Τι είναι αυτό που είναι παλιό και δεν τελειώνει? Ένα από αυτά είναι και ο παλιός ελληνικός κινηματογράφος, που τα παιδιά έχουν επιλέξει σήμερα αποσπάσματα, διαλόγους, χορευτικά, δραματοποιήσεις, να σας παρουσιάσουν και να σας τον ζωντανέψουν μπροστά σας, αφού με αυτές τις ταινίες έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές. Θα θυμούνται πολύ, με προσμονή, το Σάββατο βράδυ στο ΕΤ1 και στο ΕΤ2, η ΑΕΡΤ και η ΕΝΕΔ, να δούμε την ελληνική ταινία,
Και φυσικά ακόμη και σήμερα βλέπουμε πόσες ώρες κρατάνε ζωντανά τα κανάλια. Σας ευχαριστώ για την ώρα και θα τα ξαναπούμε στη συνέχεια. Ο λόγος στα παιδιά. Με συγχωρείτε εδώ, ναι. Ναι, εδώ είναι. Και εσείς για... Ναι, και εγώ για. Έχετε ώρα, περιμένετε. Ναι, έχω αρκετή ώρα που περιμένω. Λέτε να αργήσω. Ποιος ξέρει, έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα, μάλλον θα καθυστερήσω. Θα κάνουμε λίγο υπομονή και κάποια στιγμή θα μπούμε. Α, κάποιος έρχεται, λέτε και αυτός να είναι. Έτσι φαίνεται. Χαίρετε κι εσείς για. Τη συνέντευξη. Ναι, εδώ, και εμείς γι' αυτό περιμένουμε. Διώξε κάθε λύπη και το κέφι αρχινά. Όσο έχουμε τα νιάτα, 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 με ένα εύθυμο τραγούδι μένουμε πάντα παιδιά. Εγώ είμαι ιστορία. Εγώ είμαι τραγούδι. Εγώ είμαι... Ποιος είμαι εγώ, ρε παιδιά? Ένας περαστικός που είδε φως και μπήκε. Είμαι ο κινηματογράφος. Ποιος? Κάμερες και φώτα και η πομπή να ξεκινά. Πάρε μαγκαλιά και τραγούδι αρχινά. Όσο έχουμε τα νιάτα, 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 με ένα εύθυμο τραγούδι μένουμε πάντα παιδιά. Ωραία, δεν αμένει λοιπόν παρά να κάνουμε ένα αφιέρωμα στο τραγούδι του ελληνικού κινηματογράφου. Υπέροχη ιδέα! Μα πώς ήρθε! Μα είμαι σπουδαία! Αυτό είναι αλήθεια! Άλλωστε, μια τέτοια πρωτότυπη δάσανε κι αυτοί, ήρθε μια φορά τη δεκαετία! Και αυτό είναι μια ανδιαφυσβήτητη αλήθεια! Ωραία, μια και λύσαμε το θέμα της αλήθειας, από πού λες να πιάσουμε το νήμα? Γεια σου, ιστορία! Εσύ που είσαι εδώ θα μας βοηθήσεις? Εγώ έχω τόσες δουλειές! Ο χρόνος φεύγει, τα γεγονότα τρέχουν, βράζουν, μας προσπερνούν. Κρίσεις, πόλεμοι, σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί, αυξήσεις, μειώσεις μισθών και συντάξεων, Eurovision, τυφώνες, μετακινήσεις υπήρων, δολοφονίες. Δεν πρέπει να χάσω τίποτα. Είναι μια αλήθεια κι αυτό. Μα θέλουμε να μας βοηθήσει σε μια αναδρομή σε τραγούδι του ελληνικού κινηματογράφου. Και πώς σας ήρθε τώρα να κάνετε αναδρομή στο κινηματογραφικό τραγούδι? Δεν έχετε άλλη δουλειά? Δεν έχουμε. Αυτή είναι η μαύρη αλήθεια. Πολλές αλήθειες μαζεύτηκα σήμερα. Άψε. Καλά. Έλα, καλή μου ιστορία, εσύ που είσαι τόσο καλή και τόσο όμορφη, θα μείνεις απόψε μαζί μας να μας βοηθήσεις. Και τι βοήθεια να σας δώσω? Εδώ μιλάμε για ένα κατάλογο τραγουδιών. Όλα θα τα πείτε, θα ξημερωθούμε. Γι' αυτό θέλουμε εδώ, να μας βοηθήσεις στην επιλογή. Ουφ, μα πρόκειται για ένα κατάλογο τραγουδιών, τεράστιο. Ορίστε, στα λόγια μου έρχεσαι. Στάσε. Σκάω. Από ποια χρονιά λες να ξεκινήσουμε? Έλα, καλή μου ιστορία, σε παρακαλώ, σε παρακαλούμε όλοι. Εντάξει, άντε με πείσατε. Πάντα με τραγούδι η ζωή μας ξεκινά. Διώξε κάθε λύπη και το γέφι αρχινά. Όσο έχουμε τα νιάτα, 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 με ένα εύθυμο τραγούδι μένουμε πάντα παιδιά. Πάμε λοιπόν, μην καθυστερούμε, γιατί είπαμε τα γεγονότα. Ναι, τα γεγονότα τρέχουν, ο χρόνος κυλάει. Όχι ανάποδα, τα γεγονότα κυλάνε. Άστο, χάνουμε χρόνο. Εγώ λέω να ξεκινήσουμε από τη δεκαετία του 1950. Διότι πριν από το 1950 δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα. Τρεις ταινίες όλες και όλες το 1950. Οκτώ ταινίες το 1953, παρακαλώ. Και μέσα σε αυτές το κυριακάτικο ξύπνημα, ο μπαμπάς εκπαιδεύεται το Δεσπίνισε τον 39 και το Σάντα Τσικίτα. Σάντα Τσικίτα, νομίζω πως αυτή την ταινία υπάρχει το καλύτερο κομμάτι για να αρχίσουμε. Δεν έχεις άδικο.
Άνοιξε τα πόδια σου πάνω στον ασυντικό σκοπό. Έτσι μου γουστάρεις, έτσι σ' αγαπώ. Χτύπησε τα πόδια σου πάνω στον ασυντικό σκοπό. Έτσι μου γουστάρεις, έτσι σ' αγαπώ. Και πάμε στο 1955, 15 ταινίες, Στέλλα. Αχ, Στέλλα, υπέροχο τραγούδι. Τράπεζα που εργάζεται αποφασίζει να αρπάξει τα λεφτά και να ζήσει τη ζωή που ονειρεύεται, γιατί μια ζωή την έχουμε. Α, θα είναι ένα υπέροχο ταξίδι. Το ταξίδι στα κύτταρα. Πού να τηλεφωνήσω για να σε πάρουν από εδώ μέσα δεμένα, στην αστυνομία ή στο φρελοκομείο. Στο φρενοκομείο πάντως όχι. Δεν είμαι βλαμμένος, κυρία μου. Αλλά επειδή ούτε κι εσείς είστε τρελοί, δεν τηλεφωνήσετε ούτε στην αστυνομία. Γιατί αυτά τα λίγα χρήματα που κρατάτε στα χέρια σας είναι απλούστατα μια μικρά μου προκαταβολή για το φιλότιμο ταμείο σας. Έχω να σας κάνω εγώ δωρεές να δουν τα μάτια σας. Το όνομά μου θα αναγραφεί στην πλάκα του καταστήματός σας με χρυσά γράμματα. Και όχι εκεί που λέει απλώς ρουτέ, αλλά εκεί που λέει μεγάλη βεργέτε, με κάτι γράμματα να. Τηλεφωνήστε αν θέλετε. Βούτυξε το ταμείο! Βούτυξα. Τι εκφράσει να στέλνει, Δεσποινή Ολλανδία. Οι λογαριασμοί μου είναι εντάξει μέχρι τελευταία δεκάρα. Και τότε πού βρήκε τα χρήματα, σκότωσε κανέναν. Τον εαυτό μου. Τον εαυτό σου. Σκότωσα τον παλιό τον Κλέοντα, τον υπαλλήλο του τραπέζι. Τον ανθρωπάκο του φουκαρά που έπαιρνε 2 δεκάρε δρέστα. Το φουκαρά το δειλό. Πάει αυτό, πέθανε. Τώρα είμαι ο άλλο. Μα είσαι τρελό! Με τρελό για ζωή. Θέλω να γλεντήσω κι εγώ μια φορά τη ζωή μου, να διασκεδάσω, να ξεσκάσω, να βγάλω κι εγώ μια φορά τα άχτη μου. Μια ζωή την έχουμε! Και ο μήνας έχει ένα.
Σε ένα διπλανό ιδιωτικό σχολείο. Είδατε τι αποτελέσματα έχουν τα χαστούκια, κύριε Μακρυδάκη. Γιατί, τι συνέβη. Αυτός ο Φλωράς. Ε. Εχτύπησε τη μικρά Παπασταύρου και τη χτύπησε τόσο άσχημα φαίνεται που είναι με πυρετό η καημένη. Υπερβολές. Μα μου το διαβεβαίωσε μόλις τώρα η ίδια η μητέρα της. Μην τα πιστεύετε αυτά, κύριε Γυμνασιάρχα. Οι μητέρες των χαριμένων και κακομαθημένων κοριτσιών είναι κατά κανόνα ο καλύτερος του σύμμαχος. Μα τι λέτε τώρα, κύριε Μακρυδάκη, ό,τι θέλετε λέτε. Εγώ σε βεβαιώ, είμαι ανάστατος, ανάστατος. Μα πού ακούστηκε, βρε αδερφέ, ο πλότο τυχόν Φλωράς να σηκώνει το χέρι του και να χτυπά μια Παπασταύρου, την κόρη του Θεμιστοκλέους Παπασταύρου. Θεμιστοκλέους, βεβαίως, βεβαίως. Εγώ να σας πω, νομίζω ότι τα ήθελε μερικά χαστούκια η κόρη Παπασταύρου Θεμιστοκλέους. Δεν είναι έτσι, κύριε. Κύριε. Μακρυδάκη. Κύριε Μακρυδάκη, βεβαίως, βεβαίως. Να μου. Αλλά δεν φταίει αυτός, φταίω πρωτίστως εγώ, ο οποίος εμπιστεύτηκα τη θέση του καθηγητή των ελληνικών σε ένα επιπόλαιο και άξιο πεδαρέλι. Να μου επιτρέψετε να διαφωνήσω, κύριε Γυμνασιάρχα. Να διαφωνήσετε. Βέβαια, μα σας παρακαλώ, ο κύριος Φλωράς δεν είναι καθόλου επιπόλαιο και άξιο πεδαρέλι. Ο κύριος Φλωράς είναι ένας καθηγητής άριστα κατηγισμένος που έχει ακριβή επίγνωση της αποστολής του και ξέρει πολύ καλά τη δουλειά του. Αν νομίζετε ότι η δουλειά ενός καθηγητού είναι χτυπά μέχρι υποθυμία στα παιδιά που την πιστεύετε, είστε πολύ απατημένος, πάρα πολύ απατημένος, κύριε... κύριε... Μακρυδάκη. Κύριε Μακρυδάκη, βεβαίως, βεβαίως. Τι τα θέλετε, τι τα γυρεύετε. Το χαστούκι είναι το τελευταίο, μα το πιο πιστικό επιχείρημα ενός καθηγητή. Δεκαετία του 60. Α, μια σπλητρίχα. Μια μόνο. Μα γιατί. Χρυσόμου, ολόκληρη δεκαετία περάσαμε. Τι περίμενες, να μείνεις ίδιες εσύ. Μα, μια σπλητρίχα. Τι τα θες, θα γυρεύεις όπως λέει και ο Παπαγιανόπουλος. Άμα βγει η μία, παίρνουν φόρα και η άλλη. Ναι, στο θέμα μας, παιδιά, γιατί βιάζομαι κιόλας. Α, ναι, τα γεγονότα, ο χρόνος. Τη δεκαετία του 60 βράζεται όπως από ταινίες και τραγούδια. Ποτέ την Κυριακή. Τα κίτρινα γάντια. Α, και το κορυδάκι της Σπινίδος. Μανταλένα. Που κερδίζει το πρώτο βραβείο στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Κάνει ποδαρικό η νέα δεκαετία. 38 ταινίες συνολικά και ακούμε. Γιατί,
και τέσσερα παιδιά. Όσα θα μεγαλώσουν όλα θα γίνουν λεπέντες για χάρη του Πειραιά. Όσο κι αν ψάξω θέλεις καλό λιμάνι, θέλει να με έχει κάνει όσο το Πειραιά. Και ο Δημήτρης Χόρος στο λίμανο στους νέους, που λέει την ψυχή του στο διάβολο, γιατί έτσι είναι η κλίμαξ, δηλαδή νέος, μεσόκοπος, γέρος, θέζα. Μας για να κάνουμε παγάκια. Παιδάκια, έχετε ξεφύγει! Και από ό,τι φαίνεται, χαλασμένο είναι το ψυγείο σας. Το κακό στο καιρό! Το δικό σου! Μουσική
πόνα για να τις κάνει μια άδεια και τις καινούριες πέφτρες σε γάλανα νερά. Δεν ζήλεψαν τη φόρτα και την κρίση του λάδι που τους φιλούσαν πάνω στο κατάλληλο κουπανί και για τόσα μαρκούλα στα γαλάζια να βγάζει που όλο περιμένει τα δύο ταινίες το 1961 και ο Δημήτρης Χόρος στο «Η Αθήνα τη νύχτα». Εξετάσατε, μου κοιτάξετε το λαιμό μου. Βάλατε το αυτί σας στην πλάτη μου να σας λέω εγώ 33-33-33. Μου ζουμπήξατε την κοιλιά μου. Μου ακροαστήκατε την καρδιά μου. Ορίστε, ορίστε. Εξετάστε με. Όχι να λέμε και ό,τι θέλαμε, είμαστε και 2 μέτρα καθηγητές. Εδώ που τα λέμε, ίσως αυτό να έχετε δίκιο. Να σας εξετάσουμε λοιπόν. Το σφιγμό τον είδαμε. Πυρετό, αν δεν τρέψουμε το θερμόμετρο, δεν έχουμε. Για άνοιξε το στόμα σας και κάντε α. Όχι μπλουμ μπλουμ. Άνοιξε το στόμα σας και κάντε α. Α. Ωραία. Για να ακούσουμε και την καρδιά. Δηλαδή εσείς από την καρδιά μου και βγάλετε το συμπέρασμά σου ότι είναι εντελώς καλά. Επειδή κάνει τικ-τακ, τικ-τακ. Έτσι κάνουν όλες τις καρδιές. Ο σκοπός είναι να μην ακούει κανείς μοναχά μια καρδιά, να την καταλαβαίνει κιόλας. Γιατί η δικιά μου καρδιά δεν κάνει μόνο τικ-τακ, τικ-τακ. Λέει και άλλα πράγματα. Τι λέει δηλαδή, αν επιτρέπετε. Ένα. Ότι είναι Απρίλης, ότι είναι Άνοιξη, ότι είναι αμαρτία αυτού Θεού με τέτοια μέρα, με τέτοιο ήλιο. Να κλείνουμε ένα κοριτσάκι επειδή εσύ μας αρέσει μέσα στους 4 γκρίζους τείχους ένα σχολείο. Ήθελα να ξέρα εσείς. Τι εγώ. Δεν το σκάσατε ποτέ από το σχολείο σας όταν ήσασταν μαθητής. Ποτέ. Καλά να πάθετε. Και τι καταλάβατε. Τι κατάλαβα. Πολύ θα ήθελα να είχα κι εγώ στις αναμνήσεις μου μερικά σκασιαρχεία την Ιξιάτικου περίπατο στα πάρκα με χαρούμενα κορίτσια της Εβδόμης. Πάρκα, δόξα τω Θεώ, έχουμε ένα σωρό. Όσο για κορίτσια της Εβδόμης, να, να, να. Χορεύε τρελά
καλά. Χορεύε ζωής και να μη σταθείς. Αν δεν σταθείς, πώς θα ξεβιδωθείς. I twist, I twist, I twist. Χαρακτηριστικές το 1966. Και ακούμε το Συρτάκι από ταινία «Η κόρη μου σοσιαλίστρια» και το «Κάντε υπομονή» στην ταινία «Μοντέρνα στα χταπούτα». Περίσσευα κιόλας, μας πούλησε και η Μαρκησία. Εκεί τα έφερες τα πράγματα. Σταμάτα με, μα. Έτσι μου έρχεται να πάω εκεί μέσα και να κάνω όλα λίμπα. Άντε, τράβο, τι κάθεσαι. Καιρός να αρχίσουμε παρτιδίες και με την αστυνομία. Κοίτα, ρε, κοίτα. Λόγω αστυνόμιζα για έξι με τόσο καιρό. Ο Φώτης δεν πιάνεται έτσι εύκολα, το κοροϊδό. Άσε τις παλικαριές. Και θέλεις να τους διαλύσεις, κοίταξε να τα ξαναφτιάξουμε την Μαρκησία. Άμα τις πάρουμε τη Μαρκησία, τους έχουμε στο χέρι. Τη Μαρκησία, σβήστηνα. Να πάρουμε την τάξη πίσω, Σοφία. Σβήστηνα κι αυτήν! Σιγά, σιγά! Από το σβήστη, θα έφυγε και μείνει εγώ μονάστιχα. Και γιατί παρακαλώ τις ξεγράψα τις κοπέλες,
Μήπως υπάρχει καμιά άλλη? Δεν ξέρω. Άσε με. Μια αρχόντισσα και ένας αλήτης τραγουδάνε το «Η αγάπη θέλει δύο».
Ερώδια και το παλικάρι. Από πότε οι νεράιδες βγαίνουν και χορεύουν στεριά? Από τότε που τριγυρίζουν στο λιμάνι όμορφα παλικάρια. Μη με κοιτάς έτσι τα μάτια, ζαλίζομαι. Το πολύ πολύ να πέσει στην αγκαλιά μου. Έχει κι άλλο γιο τόσο έξυπνη μάνα σου? Όχι, αλλά και από σένα μορφότερη αποκλείεται να έχει δικιά σου. Και βέβαια αποκλείεται, αφού ήμουν μοναχοκόρη μαθές. Κι εγώ ήμουν μοναχογιό. Και πόσα λένε μαθές? Μία. Να με πάλι, με αποθύμησες? Ού, και έλεγα θα έρθει, δεν θα έρθει, αρκούδα, το είχαμε. Πού κοιτάς, γίνα από εδώ. Σιγά μη χάσω τη θέα. Δε μου λες, πατριώτη. Ξέρεις ποια είναι η κοπελιά με τα ξανθά μαλλιά? Το Κατερινιό δεν ξέρω, την κόρη του Φουρτουνάτσι. Άραξε, δεν για χόρταση. Ποιο εσύ που θα μου κάνεις κουμάντο? Έλα τώρα, μας μουστάκια και τράβα πέρα. Είναι αραβωνιαστικιά μου και θα γράφω πράτη όσο θέλω. Αραβωνιαστικιά σου, ωραίο ανέκδοτο. Δεν μου λες, κοπελιά μου, σε ζωολογικό κήπο τον πέτυχες. Ετοιμάζω, πεθάνεις! Απόθανε εσύ! Με πρόσβαλε και σου δυο μας πρέπει να πεθάνει! Απόθανε εσύ! Ήτα, παιδά, τι μας να πεθάνεις! Τι θα λες, δεν το κάνεις. Δεν μιλάω χαμηλά. Σιγά μωρέ, καρδιακιά θα με κάνεις. Τα βάζω.
τα λόγια τα πικρά τους με πηγώνουν. Και τα νευράκια καθεμιάς το ξέρει όλος ο δουνιάς. Πάντι και μένες οι μοδίστες τα πληρώνουν. Τη χοντρίνα την ισιός, τη λεπτίνα την παχύνεις, την κοντίνα την ψηλός, τη ψηλίνα την κοντίνεις, την ψηλίνα την κοντίνεις, την ψηλίνα την κοντίνεις. Μα πώς να την κοντίνεις. Κυρίες και κύριοι, απόψε το έχουμε ένα εξαιρετικό γεγονός. Έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τη διεθνούς φήμης βεντέτα του ελληνικού τραγουδιού Πεπίτα την Κορφού. Και στο κάμπι γέλω, ένα να με πας βαρκάρι θέλω. Στο μαντούκι, στη γαρίτσα, που βολτάρουν τα κορίτσια. Να, 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 να. Κερκυραία, κερκυραία, κίνησα απ' το Περαία. Κι αν τυχόν και δε σ' αρέσω, μες στο πελάω θα πέσω. Της πιανάδα και στο καστρό όταν βγαίνω. Αυτή η Πεπίτα δεν ήταν η κόμισσα της Κέρκυρας? Όχι βέβαια. Η κόμισσα της Κέρκυρας δεν έλεγε στα παιδιά εκείνη το τραγούδι? Α, ποιο? Μόνιμο τραγούδι.
ξοδεύω. Αδύναμος να προσκυνάς αυτούς που σε ληστεύουν. Σαν δαιμονάς να κουβαλάς τον κόσμο τους ημώνες. Στα μάτια της να κυλιάς παλιούς δίκλους κανόνες. Μοναξιά μου όλα, μοναξιά μου τίποτα. Μη μ' αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα. Ναι, και για κάποιο λόγο αυτή η δεκαετία μου φέρνει στο νου χρώματα και αρώματα. Κανέλα. Μοσοκάριδο. Αχ, και μπαχάρι. Πες μου τι ζητάς. Στου σταθμού που αγάπησες, ό,τι κι αν σου πουν, οι πηξίδες δίνουν πάντα το βοριά. Αν δεν προδοθείς απ' τα χνάρια που άφησες, δεν θα λυτρωθείς αν γυρίζεις τα λιμέρια της πληγής. Τα ντουμάνια στρένουν τις γραμμές, σου δίνουνε το χθες, θες δεν θες. Τα λιμάνια των φάρων οι λιπές ανάψανε φωτιές, αχ μη πλες. Θυμηθείτε, πάντα με τραγούδι η ζωή μας ξεκινά. Τόσες δεκαετίες πέρασαν από πάνω μας και ακόμη έχουμε τα νιάτα, νιάτα, νιάτα και πάντα με ένα εύθυμο τραγούδι μένουμε πάντα παιδιά. Και παραμένουμε ακόμα ζωντανοί. Με κοιτάς, σε κοιτώ και μετά σιωπή κάτι θα κόβει στην καρδιά. Με κοιτάς, σε κοιτάς και μελαγχολείς. Ο καιρός πολλής, μ' αγαπάς, σ' αγαπώ. Thank you.
Εντάξει. Όλοι μαζί εμείς θα φτιάξουμε έναν κόσμο.
στην αρχή της γιορτής συνεχάρηκα το Σύλλογο Διδασκόντων, αλλά δεν μπορώ να μην δώσω άριστα στους δασκάλους, όχι μόνο της τάξης, της έκτης, το Σίγμα Ταφένα, την κυρία Τσακίρη, το Σίγμα Ταφδίο, τον κύριο Βασίλη, την κυρία Ζωή και όλους τους δασκάλους τους άλλους, οι οποίοι πραγματικά, τη δασκάλα της πρώτης, η κυρία Μαργαρίτα Μπον, οι οποίοι... οι οποίοι πραγματικά το τελευταίο διάστημα, πέρα από τις δυνάμεις ανθρώπινες και τις ψυχικές, έδωσαν ό,τι καλύτερο μπορούσαν προκειμένου να βγει το αποτέλεσμα. Θέλω να τους συγχαρώ όλους και τον καθένα ξεχωριστά και όλους τους δασκάλους του σχολείου και τους δασκάλους των ειδικοτήτων που πραγματικά μας χάρισαν στο σχολείο και σε μένα μια έτσι πραγματικά υπέροχη χρονιά. Για τα παιδιά της έκτης, τώρα που πραγματικά τα συναισθήματά τους είναι ανάμεικτα και λίγο πριν χωριστούμε για το καλοκαίρι, μπορεί να τα γνώρισα μία χρονιά μόνο, αλλά όμως ήταν αρκετή για να μπορέσω να διακρίνω το ήθος τους και το ψυχικό μεγαλείο που έχουν μέσα τους. Και μόνο δύο λόγια συμβουλευτικά τώρα που φεύγουνε. Ό,τι σας έμαθε το σχολείο και ό,τι σας πρόσφερε πραγματικά να το κρατήσετε σαν συμβουλή και σαν εφόδιο, το οποίο βέβαια θα το αναγνωρίσετε αρκετά χρόνια αργότερα, όταν θα είστε αρκετά πιο μεγάλοι. Μην ξεχάσετε ποτέ όμως ότι σε αυτό το ταξίδι σας έχετε συνοδοιπόρους τους γονείς σας, οι οποίοι σας στηρίζουν σε κάθε βήμα σας και θα συνεχίσουν να το κάνουν συνέχεια. Να προσπαθήσετε να βάζετε στόχους για να κάνετε τη ζωή σας όμορφη και να χαιρόσετε όταν τους πραγματοποιείτε. Έτσι σιγά σιγά θα ανεβαίνετε στην κορυφή, η οποία βέβαια είναι ψηλά και γι' αυτό είναι ψηλά, γιατί λίγοι φτάνουν εκεί. Αλλά όμως θα γίνετε κι εσείς, ο καθένας ξεχωριστά είναι σε επίμονος ορειβάτης, κατακτώντας την κορυφή της καθημερινότητάς σας. Να μάθετε να διαχειρίζετε σωστά το θυμό σας, να μην εφείρετε κανένα να ντρέπεται για σας. Και πάνω απ' όλα, τον εαυτό σας να μην σας προδίδει. Θα υπάρξουν στιγμές δύσκολες, αδυναμίας, θα αισθάνεστε τη γη κατά από τα πόδια σας να φεύγει, αλλά όμως εκεί θα φανείτε δυνατοί και θα συνεχίζετε. Η πορεία της ζωής καταξιώνει τους ανθρώπους, όχι μόνο το αποτέλεσμα. Γι' αυτό αποκτήστε γνώσεις και παράλληλα γεμίστε την ψυχή σας με αγάπη και την καρδιά σας με ιδανικά και αξίες. Με τις εγκάρδες ευχές της δικές μου και όλου του συλλόγου να σας συντροφεύουν στο ξεκίνημα της νέας μαθητικής σας πορείας. Πριν λίγες μέρες είπαμε ότι η Ιθάκη είναι εκεί και περιμένει τον καθένα. Να εύχεστε λοιπόν να είναι μακρύς ο δρόμος για όλους σας. Θα παρακαλέσω τον εκπρόσωπο του Σεβασμιωτάτου να μας πει δύο λόγια. Εκ μέρους του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Δωροθέου μεταφέρω τις θερμότερες ευχές του για καλό καλοκαίρι και στα παιδιά, αλλά και στους δασκάλους. Στους δασκάλους και στα παιδιά. Αυτό που θέλω να πω εγώ στα παιδιά είναι το πρώτο σκαλί το περάσατε. Απομένουν όμως κι άλλα σκαλιά γνώσης στη ζωή σας. Μην απογοητευτείτε, γιατί αν απογοητευτείτε, θα απογοητευτούμε κι εμείς. Γιατί εσείς είστε το μέλλον και η ελπίδα μας. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ένα μεγάλο μπράβο για τη γιορτή σας, στην αναδρομή που κάνατε και μας χαρίσατε όλα αυτά τα τραγούδια που τα συγκοτραγουδήσαμε μαζί σας. Ευχόμενος καλό καλοκαίρι και προπάντων υγεία σε εσάς και στις οικογένειές σας. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Λίγο πριν κλείσουμε, τις απαραίτητες ευχαριστίες σε όλους εσάς που σήμερα πραγματικά πλημμυρίσατε εδώ το χώρο στο προάβλιο του σχολείου. Τους γονείς, το Σύλλογο Διδασκόντων, το Σύλλογο Γονέων Κηδεμόνων, ο οποίος έχει ετοιμάσει να προσφέρει σε συνεργασία με τους γονείς των μαθητών ένα κέρασμα στην έξοδο. Και να ευχαριστήσω βέβαια και τον μόνιμο πια βοηθό μας εδώ στις γιορτές, που αφιλοκυρδώς προσφέρεται να βοηθάει
τις εκδηλώσεις μας του κύριου Φιωράντη τον Χρήστο, γνωστό σε όλους. Και να ευχηθώ καλό καλοκαίρι με υγεία και ξεκούραση για όλους σας και ό,τι καλύτερο για τον καθένα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα παιδιά της ΕΚΤΗΣ θα παραμείνουν λίγο εδώ στο χώρο, διότι θα πάρουν ένα αναμνηστικό δώρο από το Σύλλογο Γονέων και Δαιμόνων.